Νεκρός είναι σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε μετά από επιχείρηση που ακολούθησε τυχαίο έλεγχο και εντοπισμό του από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Ράφα. Ο Σινουάρ είχε αναλάβει τα ενία της Χαμάς στις 31 Αυγούστου, όταν ο de facto πολιτικός ηγέτης της οργάνωσης Ισμαήλ Χανίγια είχε σκοτωθεί από έκρηξη σε διαμέρισμα στην Τεχεράνη. Όπως αναφέρουν πηγές των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ αλλά και των ΗΠΑ, ο Σινουάρ είχε επιλέξει να παραμείνει στην ισοπεδωμένη Γάζα και να μην διαφύγει μέσω Αιγύπτου στο Κατάρ, κάτι το οποίο είχε κάνει και ο προκάτοχος του Ισμαήλ Χανίγια. Μάλιστα και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ασχολήθηκε η εκπομπή Εξελίξεις με τον Γιάννη Χατζη Εμμανουήλ το βράδυ της Τετάρτης, όπου αρχικά ο αντιστράτηγος ένα από στρατεία και γεωπολιτικός αναλυτής Ιωάννης Μπαλτζόης σχολίασε τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Είχα την τύχη ως υπασπιστής του ΑΕΜΗ στον Πρόεδρο Στεφανόπουλο να κάνουμε μια επίσκεψη σε αυτή την χώρα, την αρχαία χώρα, την Περσία. Οι Ιρανοί είναι Πέρσες, δεν είναι Άραβες, οι οποίοι έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι ένας ευφυέστατος λαός, επειδή η Περσία ανέκαθεν ήταν μια αυτοκρατορική δύναμη, διακατέχονται ακόμα και σήμερα από μια αυτοκρατορική συνείδηση. Είναι ένας λαός ο οποίος δεν υποτάσσεται εύκολα, είναι ένας λαός ο οποίος διατηρεί στο μυαλό του μέσα αυτή την αυτοκρατορική αντίληψη των χιλιετιών που ήταν στην περιοχή, και φαίνεται και από τα έργα και τις πράξεις του. Θέλει να κυριαρχήσει πάλι, θέλει να ελέγχει την περιοχή, γι' αυτό έχει δημιουργήσει αυτόν τον περίφημο άξονα της αντίστασης με τα σιητικά κράτη, γιατί είναι σιήτες το θρήσκευμα αυτή, εν αντιθέσει με όλα σχεδόν τα αραβικά κράτη, οι οποίοι είναι σουνίτες. Θα μου πείτε ποια είναι η διαφορά. Ασήμαντη διαφορά είναι στη διαδοχή του προφήτη, από τότε πέθανε ο Μωάμεθ, αλλά στην πραγματικότητα είναι, δηλαδή, δεν μπορεί να γεφυρωθεί, αγεφύρωτη. Τον λόγο έλαβε στη συνέχεια και υποπτέραχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Πάσχου, ο οποίος αναφέρθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις των γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο. Είναι γεγονός ότι ο φόβος είναι μια νέα ενεργειακή κρίση, η οποία οπωσδήποτε επηρεάζει και θα επηρεάσει όλο τον κόσμο. Βέβαια, διαπιστώνουμε αυτές τις μέρες, παρόλο που τα εκτυπήματα στο Λίβανο από το Ισραήλ είναι αυξημένα, σήμερα διαπιστώσαμε μία μείωση της τιμής του πετρελαίου, και φυσικά αναμένεται ένα μεγάλο χτύπημα στο Ιράν, εφόσον έχει στόχο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και ειδικά στην νήσο, αν θυμάμαι, Χάνγκ λέγεται η νήσος που είναι η πηγή των πετρελαίων στον κόλπο του Ιράν, θα αυξηθεί ιδιαίτερα ψηλά. Το μπορεί να φτάσει και στα 120 και στα 130. Κανείς δεν ξέρει. Φημολογούν οι διεθνείς οίκοι ότι θα φτάσει ψηλά, αλλά θα είναι μια βραχία άνοδος και εξαρτάται και από το μέγεθος του πλήγματος. Και από την άλλη τη μεριά, ένα πλήγμα στο Ιράν δημιουργεί την αντίστροφη κίνηση εκ μέρους του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, που σημαίνει ότι θα διαιωνιστεί η κρίση, και ενώ προβλέπουν οι οίκοι ότι θα είναι μια βραχία περίοδος αυξήσεως του πετρελαίου, της τιμής του πετρελαίου, προφανώς ένας πόλεμος όταν ξεκινάει δεν ξέρουμε πότε σταματάει, όπως έγινε και στην Ουκρανία, και δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει η άνοδος του πετρελαίου, και φυσικά αυτό δημιουργεί πληθωριστικές τάσεις